Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Εσχύλου, Πέρσε. Ο Μίδος ήταν ο αρχηγός ο πρώτος του στρατού μας. Ύστερα ήρθε το έργο του να αποτελειώσει ο γιος του, γιατί είχε νου που της ψυχής τα πάθη κυβερνούσε. Τρίτος ο Κύρος έπειτα, άντρας ευτυχισμένος βασίλεψε, χαρίζοντας ειρήνη στους λαούς του. Και τους Λιδούς υπέταξε, ακόμα και τους Φρύγες, και την Ιωνία ολάκερη την πήρε με τη βία, γιατί είχε σύνεση. Κανείς θεός δεν τον μισούσε. Ο γιος του Κύρου τέταρτος κυβέρνησε το στράτευμα. Ο Μάρδης πέμπτος στάθηκε ντροπή για την πατρίδα και τον αρχαίο το θρόνο μας. Για τούτο κι ο γενναίος ο Αρταφέρνης κι οι πιστοί φίλοι του μες στο δώμα τον σκότωσαν με πονηριά καθώς είχανε χρέος. Ύστερα εμένα μου τύχε ο κλήρος που ποθούσα και μ' άπειρο στρατό πολλούς ξεσήκωσα πολέμους κι όμως ποτέ δεν έφερα τόσο κακό στη χώρα. Μα ο γιος μου ο Ξέρξης νεαρός ως είναι, νεανικά έχει μυαλά και λησμονεί τις συμβουλές μου όλες. Να το ξέρετε καλά, φίλοι μου συνομήλικοι, εμείς οι άλλοι που σ' αυτόν το θρόνο έχουμε ανέβει, όλοι μαζί δε φέραμε στη χώρα τόση συμφορά. Θαρίε βασιλιά, που θες με αυτά να καταλήξεις, πώς θα μπορούσαμε έπειτα απ' όλα όσα γεννήκαν να δούμε πια καλύτερες μέρες εμείς οι Πέρσες? Αν στην ελληνική τη γη δεν κάμνεται εκστρατείες, ούτε κι αν είναι πιο πολύ σωμιδικός στρατός. Γιατί με εκείνους συμμαχεί η ίδια τους η χώρα. Τι θες να πεις, τάχατες πως με εκείνους συμμαχεί? Αμέτρητους εχθρούς η γη σκοτώνει με την πείνα. Μα εμείς θα στείλουμε εκλεκτό και γυμνασμένο πλήθος. Κι όμως ούτε το στράτευμα που μείνε στην Ελλάδα μέλη να δει του γυρισμού το φως και να σωθεί. Τι είπες, ώστε δεν πέρασε όλο το πλήθος των Περσών από την Ευρώπη τον πορθμό της Έλλης προς τα Δόθε? Μονάχοι λίγοι από τους πολλούς, αν πρέπει να πιστέψει κανείς τους θεϊκούς χρησμούς ή και να κρίνει από όσα έχουν γίνει ως τη στιγμή. Γιατί αληθεύουν πάντα όλα τα λόγια των θεών και όχι μονάχα μερικά. Κι αν είναι τούτο αληθινό, ο Ξέρξης άφησε πολλούς και διαλεχτούς στρατιώτες του γιατί είχε ελπίδες κούφιες. Κι αυτοί ξεμείναν κάτω εκεί, όπου το ρεύμα του ασωπού βρέχει τον κάμπο και τη γη των βιωτών ποτίζει. Και εκεί τους μέλετε να δουν τις πιο μεγάλες συμφορές για την αλαζονία τους και τα θεοφρόνημά τους, γιατί δεν τράπηκαν στη γη σαν ήρθαν των Ελλήνων να αρπάζουνε τα γάλματα των θεών και τους ναούς να καίνε, τόσο που οι βωμοί χαθήκανε και τα ιερά γκρεμίστηκαν στη θέμελα και σοριαστήκαν κάτω. Γι' αυτό, καθώς κακούργησαν πολλοί, πληρώνουν τώρα όχι πιο λίγες συμφορές και θα πληρώσουν κι άλλες. Και το κακό δεν έφτασε ακόμα ως το βυθό, μόνο αναβλύζει ατέλειωτα. Γιατί στη γη των πλατεών απ' των δωριαίων το σπαθί θα τρέξει τόσο αίμα που οι στίβες των νεκρών εκεί ως την τριτόσπαρτη γενιά θα δείχνουνε χωρίς φωνή στα μάτια των ανθρώπων πως δεν αρμόζει όντας θνητός να αλαζονεύεται κανείς με τόση υπερβολή. Γιατί η αλαζονία ανθίζοντας μεστώνει της καταστροφής το στάχι και κατόπι θερίζει τρίγο θλιβερό με πόνο και με δάκρυ. Κι εσείς την τιμωρία αυτή βλέποντας τον δικόν μας, μη λησμονάτε την Αθήνα, μήτε την Ελλάδα, κι ας μην καταφρονάει κανείς ό,τι του δίνει η μοίρα. Κι
Κι ας μη σκορπάει τα πλούτη του ζητώντας άλλα πλούτη. Ο Δίας, αμήλικτος κριτής, στέκει από πάνω πάντα για την υπέρμετρη έπαρση σκληρά την τιμωρεί. Γι' αυτό κι εσείς με συμβουλές φρόνιμες του παιδιού μου, αφού του λείπει η σύνεση, δώστε του λίγη γνώση να πάψει με την αμετρή του αφθάδια να σε βει. Κι εσύ, καλή γερόντισσα, μάνα του Ξέρξη, σύρε με στο παλάτι σου και ευθύς φέρε την πιο λαμπρή στολή το γιο σου για να υποδεχτείς. Γιατί απ' τα τόσα τα δεινά σκιστήκαν τα πολύχρωμα ρούχα του πέρα ως πέρα και κρέμονται κουρέλια πια τριγύρω από το κορμί του. Και μέρωσέ τον με γλυκά λόγια παρηγοριάς, γιατί το ξέρω, μόνο εσένα θα δεχτεί να ακούσει. Εγώ ξαναγυρίζω πια κάτω στις γης το σκότος. Γέροντες, να είστε καλά, κι αν σας βαραίνει θλίψη, ολημερείς να χαίρεστε τα κάλλη της ζωής, γιατί τα πλούτη στους νεκρούς δεν ωφελούνε διόλου. Οχου, σπαράζω ακούγοντας πόσα δεινά μας βρήκαν ως τώρα και τι συμφορές μέλουν να έρθουν ακόμα. Θεέ μου, πόσο είναι βαρύς ο πόνος, αλογιάζω τα πάθη που μας ήρθανε. Μα απ' όλα πιο πολύ με καίει ετούτο το κακό. Να ακούω για του γιού μου τη φορεσιά που με ντροπή σκεπάζει το κορμί του. Αλλά θα πάω στο δώμα μου και άλλη στολή θα φέρω το γιο μου για να υποδεκτώ. Γιατί δεν θα προδώσουμε στις μαύρες ώρες τους αυτούς που πιο πολύ αγαπάμε. Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στην πόλη μας αλήθεια η ζωή μας, όταν τη χώρα τούτη παντοδύναμος όριζε ο βασιλιάς μας ο Δαρίος, ο ειρηνικός, ο άκακος, ο θείος. Είχαμε τότε ξακουστές να παρατάξουμε στρατιές που όλα τα ρύθμιζαν στη μάχη με τις πολιορκίες τους, συνήθειες σταθερές, και ο γυρισμός μας έφερνε από τον πόλεμο πάλι στο ευτυχισμένο σπίτι με χαρές, χωρίς καημούς και συμφορές. Και εκείνος πόσες πόλεις πήρε δίχως τον ποταμό τον άλλη να διαβεί και να βγει από το παλάτι του πιο πέρα. Τέτοιες οι πόλεις πλάι στους ποταμούς της λίμνης της Τριμόνιας, οι γειτόνισσες της Τράκης, τους μικρούς συνοικισμούς. Και οι πολιτείες που ζώνονται με κάστρα, σπαρμένες στη στεριά έξω από τη λίμνη, ήταν στην εξουσία του βασιλιά μας. Κι όσες ακόμα στον πλατή πορθμό της Έλλης είναι από τις δυο μεριές, και η Προποντίδα βαθύς μυχός, και το στενό του Πόντου, κι όσα νησιά, λουσμένα μες στο κύμα τριγύρω από το θαλάσσιο τα κροτήρι, αγγίζουν τη στεριά μας τούτη. Η Λέσβος, η Σάμος φυτεμένη ελιές, η Χίος, η Μύκονος, η Νάξος και η Πάρος, η Άνδρος, ένα πέρασμα στην Τίνο. Κι αυτός στο χέρι του είχε τα νησιά που απλώνονται στη μέση δυο υπήρων, κοντά στο κύμα, του Ίκαρου την κατοικία, τη Λίμνο και τη Ρόδο και την Κίδνο, ακόμα και τις Κύπρου πολιτείες, την Πάφο και τους Όλους, και συνάμα τη Σαλαμίνα, που η Μητρόπολη της τώρα το στεναγμό μας είναι αιτία. Και τις Ιωνικές, τις πλούσιες πόλεις, πυκνές από την πλημμύρα των Ελλήνων, η σκέψη του τις όριζε και μόνο. Κι είχαμε δύναμη άτρωτη, δικούς μας οπλίτες και βοηθούς κάθε λογής. Μα τώρα αυτά τα βάσανα υποφέρουμε, απ' τους θεούς δοσμένα δίχως άλλο. Γιατί πληγές της θάλασσας μας λύγησαν και ο πόλεμος το τραύμα το μεγάλο.
Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση.